Και φίλοι του Ράδιο Θήβα, γεια σας από το κλειστό του Διστόμου, κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Εθνικός Λιβαδιάς, Νία Ρις, play-off, η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Κάνει το μεγάλο αγώνα για να πάρει τη θέση, να πάει σε μια κατηγορία πιο πάνω. Παίζει με την Νία Ρις. Έχει κερδίσει, είναι το πλεονέκτημα έδρας, αφού έχει βγει δεύτερη. Είναι στις δύο νίκες θα αναμετρηθούν. Να πούμε τις δωδεκάδες για την ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Η δωδεκάδες είναι Γαρμπής, Κόλλιας, Πολυτάρχου, Καρακατσάνης, Μαυροκεφαλίδης, Τάλης, Σιδέρης, Μπατζιόρας, Μαράντος και Δημητριάδης. Η δωδεκάδα για την ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Και για την Νία Ρις, Χαριστινού, Τσαφάρας, Τιολιόπουλος, Δέγλας, Αούτερβαλ, Κουπίδης, Ζήρος, Τσάμις, Δημητρίου, Καραχάλιος, Γιαναλέτσος και Φουστέρης. Σε 2,5 λεπτά ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι για την στο κλειστό γυμναστήριο του Διστόμου. Ανάμεσα είμαστε στην Εθνική Λιβαδιά και την Νία Ρις. Όποια ομάδα συμπληρώσει τις δύο νίκες, αυτή θα περάσει στο επόμενο γύρο που εκεί θα συναντήσει είναι η ομάδα των Γιάννενα με τα Τρίκαλα, είναι το άλλο ζευγάρι. Η ομάδα των Ιωαννίνων αυτή έχει το πλεονέκτημα έδρας αφού έχει τερματίσει πρώτη. Εδώ το πλεονέκτημα έδρας το έχει η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Πρέπει οπωσδήποτε νίκη σήμερα να κάνει για να κρατήσει το πλεονέκτημα και σε πάρει την νίκη και μεταβεί στη Νία Ρις και να κάνει μια ήττα το επόμενο και τελευταίο παιχνίδι. Θα πει την Τετάρτη εδώ. Σε αντίθετη περίπτωση είπαμε μια ήττα σαν πάση έδρα και η Νία Ρις θα έχει πλεονέκτημα. Σε 2 λεπτά περίπου θα ξεκινήσει το παιχνίδι για τα play-off, είπαμε το παιχνίδι, μέσω link. Ανάμεσα στον Εθνικό Λιβαδιάς και την Νία Ρις.
φίλες και φίλοι του Ράδιο Θήβα, πάλι από το κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στον Εθνικό Λιβαδιάς και την ΙΑΡΙΣ για τα play-off το παιχνίδι. Στην περιγραφή θα είναι ο Βαγγέλης Μακρύς, στην κάμερα ο Σπύρος Πέπας. Έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, τώρα θα μπει και η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Παίκτες είναι τώρα έτοιμα να ξεκινήσει. Στο τζάμπολ το 12 ο Μαυροκεφαλίδης εκεί μαζί με τον Καραχάλιο. Θα μπουν εκεί οι φωτογραφίες λίγο χαρακτηριστικές. Ομάδες είναι έτοιμες, Καραχάλιος και Μαυροκεφαλίδης, οι δύο παίκτες στο τζάμπολ. Ο Μαυροκεφαλίδης πλήρη τέλεια για την κατηγορία εδώ παίζει, έμπειρος. Και ο Καραχάλιος θα πάρει. Θα πετύχει το καλάθι ο παίκτης εκεί της ΙΑΡΙΣ, ο Καραχάλιος. Δύο rebound χαμένα, πήρε το δεύτερο rebound και έβαλε το καλάθι για 2. 0-2 προηγείται η ομάδα της ΙΑΡΙΣ. Και τώρα εκεί στην επίθεση η ομάδα της Εθνικού Λιβαδιάς να κερδίσει το φάουλ. Απ' έξω η μπάλα. Ο Γαρμπής είναι αυτός που θα επαναφέρει. Ο παίκτης τώρα εκεί έξω από το τρίποντο. Ο Λιτάρχου βγάλει απέναντι. Ο παίκτης εκεί άλλος, Μαυροκεφαλίδης. Μέσα! 2. Για... Ο χρόνος έχει τελειώσει, η μπάλα είναι για την ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Τα επαναφέρει ο Καρακατσάνης. Καρακατσάνης τώρα είναι αυτός που θα επαναφέρει. Εκεί πολύ δύσκολα, για να δούμε τι βγαίνει την μπαλακή. Γαρμπής, κατεβάζει ο πλέον και το Εθνικό Λιβαδιάς. Γαρμπής. Θα βγάλει έξω, βρίσκει το 8. Τον Πολιτάρχη, ο Μαυροκεφαλίδης πάει για 3, αστοχή, rebound. Αμέσως στο σούπια 2, μέσα. Πολύ ωραίο καλαθετή ο παίκτης. Ο Δημητριάδης μπροστά, 4-2 η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Εδώ πάρα λίγο να κλέψει, κατεβάζει τώρα πλέον και εκεί, Καραχάλιο. Εκεί θα κερδίσει το φάουλ τώρα ο παίκτης εκεί του Εθνικού Λιβαδιάς, θα κάνει φάουλ στον Δέγκλα. Απ' έξω η μπάλα, θα επαναφέρουμε. Τσαφάρας Δέγκλα, Καραχάλιο. Ένα lay-up εκεί, αστοχή.
ΠΑΟΚ, η ομάδα του τώρα του Εθνικού Λιβαδιάς Πολυτάρχου. Ο παίκτης του Εθνικού Λιβαδιάς τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δούμε στην ρακέτα και το μαύρο κεφαλίδι θα κερδίσει το ΠΑΟΚ. Είπαμε ο Λούκας Μοκεφαλίδης, πολυτέλεια για αυτήν την κατηγορία. Με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό και σε ευρωπαϊκές ομάδες. Θα σουτάρει και δύο βολές αφού ήταν πάνω στο σουτ. Δύο βολές. Μέσα. Μέσα η πρώτη εύστοχη βολή. 5-2 μπροστά. Εθνικός Λιβαδιάς. 6-4, ένα πολύ καλό, ωραίο, ένα ωραίο καλάθι από τον Playmaker εκεί το Δέκλα. Μειώνει σε 6-4, 7 λεπτά και 35 λεπτά να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Για δύο ζουνάρι, αστοχή εκεί, πάνω να παίρνουν το rebound, το 3 ήταν. Πολυτάρχου. Ο Πλεμέκερ εκεί τώρα. Ψάζει δίπλα, είναι ο Μαυροκεφαλίδης. Φωτάθη ανοίγει απέναντι στο τρίποντο. Για τρεις. Αστοχή. Εκεί δεν μπορεί να πάρει μπάλα. Γρήγορα τώρα. Σαφάρας. Καραχάλιος. Καραχάλιος αρκάει για δύο. Έξω, rebound, ο παίκτης, ο Δημητριάδης και γρήγορα μπροστά η ομάδα του Δημητριάδης, ο Μαροκεφαλίδης θα πάρει το φάουλ. Εκεί ο παίκτης το 13, ο Δημητρίου είναι αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στο Μαροκεφαλίδη. Η μπάλα θα τα μεθέρω να παίξω, αλλαγή θα έρθει. Βγαίνει το 11. Ο Ζήρος. Πολυτάρχου. Θα μπει με στυράκι εδώ απ' έξω. Για τρεις. Αστροφή. Αστροφή. Λιπάω τον Ολυκεφαλίδης. Εκεί θα πάρει και... Έχει πατήσει η γραμμή. Η μπάλα είναι για την Ιαρίστη. Θα επαναφέρει το 5. Ο Χαριστινός. Έξι ο Καραχάλιος σοφαρίζει. 6 λεπτά να τελειώσει η πρώτη περίοδος εδώ στο ψωμιαστήριο διστόμου ανάμεσα στον Εθνικό Πειραιά και την Ιαρίς. Μαδοκεφαλίδης. Εκεί η μπάλα είναι για την ομάδα της Ιαρίς. Αλλαγή έχουμε, θα κάνει ο προμήνης εδώ του Εθνικού Λιβαδιάς. Θα βγει το 3 ο Γαρμπής. Απ' έξω θα επαναφέρει. Ο Καρακατσάνης. Μαυροκεφαλίδης. Είναι με πλάτη στο καλάθι. Κλείνονται δύο άτομα εκεί. Εδώ η μπάλα θα βρει με το πόδι. Όπως λέω διετής ήταν δίπλα. Δεύτερο λάθος που κάνει ο Καρακατσάνης. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Ιαρής. 6-6 είναι το σκορ. 5 λεπτά και 49 θέλω να τελειώσει η πρώτη περίοδο. Η ομάδα της Ιαρής θα πάρει στο καλάθι. Φάουλ, άμα είναι φάουλ είναι στο σούτ, είναι για δύο βολές, θα δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής τώρα. Βολές, είναι ο Καρεστινός, αφού ήταν πάνω στο σούτ, είναι εδώ έχει το φάουλ. Ο Καρεστινός. Μέσα η πρώτη, ο
μπροστά με ένα πόντο η ομάδα της Νιαρής, 6-7 για τα play-off το παιχνίδι. Είπαμε σημαντικό σήμερα για την ομάδα της Γιουλβαδιάς. Μαράντος θα επαναφέρει. Το παίξε εκεί τώρα, θα κατεβάσει την μπάλα το 9. Κατσάνης. Κλείνεται πολύ. Ελλαδίου, κάνει το λέει απ, θα πάει το καλά και βάλω όχι. Δύο βολές. Ο παίκτης εκεί του Νίκου Λιβαδιάς, δεν του η μπάλα δεν έκανε το χατή να μισοκάθει, να πάρει το έμεσο τρίποντο. Ο Πολυκάρκο θα πάει στις βολές. 5 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Μέσα, εύκολος η πρώτη. Άλλη μια βολή για τον παίκτη του Μελιβαδιάς, τον Πολυτάρχο. Μέσα και η δεύτερη. 8-8. Ένα ταρπαιγίδι με άνθρωπες. Σκορ χαμηλό, 5 λεπτά να τελειώσει. Η ομάδα του Μελιβαδιάς. Έξω εκεί. Το πρώτο τρίποντο του παιχνιδιού είναι για την ομάδα της Νιαρής. Ο Καραχάλιος είναι αυτός που ευστόχησε. 8-11 μπροστά η ομάδα της Νιαρής. Και τώρα γρήγορα γρήγορα κατεβάζουν εκεί Πολυτάρχου. Ανοίξει ο Μαύρο Κεφαλίδη. Αυτός θα χάσει ένα καλάθι εκεί. Πάλι ζητάνε τίποτα λέει. Να πέρα την τώρα. Για τρεις πάλι η Νιαρής. Μέσα. Ο Ντέγκλας. Έντονα τα παράπονα εδώ, time out παίρνει αμέσως ο προπονητής Νοτικός Λιβαδιάς. Η ομάδα της Νιαρής ευστόχησε σε δύο τρίποτα, 8-14 μπροστά. Η ομάδα της Νιαρής ερχόμαστε σε ένα λεπτό. Επανερχόμαστε μετά το time out. Με δύο τρίποντα η ομάδα της Νιαρής είναι με 6 πόντους μπροστά, 8-14. 4 λεπτά και 41 θέλω να τελειώσει η πρώτη περίοδος του μηδρούνου. Ο Μαράντος επαναφέρει, ο Πολυτάρχου είναι αυτός που θα κατεβάσει ο playmaker. Με πίεση εκεί όμως κάνει το λάθος. Αλλά είναι απ' έξω τώρα για τον Μαύρο Αθηνικού Λιβαδιάς πάλι. Κάνα λίγο εκεί. Με πολλή άμυνα, πολύ δυνατή άμυνα παίζουν εδώ οι παίκτες της Νιαρής. Ο Μαράντος επαναφέρει. Οι άμυνες εδώ της Νιαρής πρεσάρει μπροστά. Γρήγορα, γρήγορα εδώ φεύγει η μπάλα, εδώ λάθος, πάρα λίγο Μαύρο Κεφαλίδη. Ανοίγει στο 3, στον Γαρμπής. Γαρμπής. Ο παίκτης τώρα στο Δημήτρη Λιβαδιάς. Κάνει ένα ζούχο. Ο Πολυτάρχου είναι αυτός που κλέβει και θα κατεβάσει και την μπάλα. Πολυτάρχου.
Πολυκάρπου, θα δει και θα κάνει μια πάσα εκεί. Όμως είναι και πάλι μπάλα για την ομάδα του Εθνικού Λιβαγκάς, αφού βρήκε σε κάποιο χέρι εκεί της Νιαρής. Μπάλα είναι απ' έξω. 13 δευτερόλεπτα ακόμα να τελειώσει η επίθεση, να εκδηλώσει την επίθεση η ομάδα του Εθνικού Λιβαγκάς. Ο Βροκεφαλίδης θέλει να μπει με στη ρακέτα εδώ, θα κερδίσει το φάουλ κάτω. Κάνα να ερωθεί και ο χρόνος. Έχουν συμπληρώσει τα φάουλ τώρα εδώ στις βολές. Ο Βροκεφαλίδης θα σπάει δύο ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη, παραμένει το 10-14. Άλλη μία. Μέσα είναι. 11-14. Εδώ. Πάλι rebound, έχασε πολλά rebound. Όχι, αλλάζει ωραία την μπάλα για τρεις τώρα, ας το πούνε rebound τώρα. Μετά από τρεις συνεχόμενες επιθέσεις χάθηκε η τρίτη επιθέση και η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς τώρα στην επίθεση. Δαρμπής. Ένα σπάρει για τρεις, σταματάει Μαυροκεφαλίδης. Να μπει τώρα ο χρόνος, σε βιώνει 4, 3 πρέπει να σουτάρει για 3, θα κάνει το έξω. Παραμείνει το 11-14 και η ομάδα του είναι στην επίθεση. Και ωραία η προσπίση, μακάκι και το καλάθι. Πολύ απλά προσπίση και καλάθι. Ο παίκτης είναι αρίσει το 15. Ο Γιαναλέτσος. Γρήγορα τώρα οι παίκτες εδώ του Εθνικού Λιβαδιάς. Μαυροκεφαλίδης για 2. Πάρε έξω. Έξω η μπάλα, ο παίκτης εκεί. Το 21. Ο Μαράντος. Έχουν μείνει 4 δευτερόλεπτα, έχει πάρει το time out τώρα για να κάνει την επίθεση. Επαναρχόμαστε σε ένα λεπτό. Να πούμε ότι η ομάδα του ΑΟΗ ΠΑΤΟΥ με τον Κιθρόνα Καπαραλίου είναι στο 0-1. Κιθρόνας Καπαραλίου ΑΟΗ ΠΑΤΟΥ για το κύπελο τελικό βιωτίας. Έχουμε και εκεί μας συνδρούν 0-1 ο Αλμπάνης στο γκολ. Η ομάδα της Νιαρής επαναφέρει, τα δευτερόλεπτα είναι 4 για να κάνει την επίθεση 4 δέκατα. Ο Καριστινός επαναφέρει. Γρήγορα το σουτ μέσα. Ο Τσαφάρας είναι αυτός που μεγαλώνει τη διαφορά. 11-18. Η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς στην επίθεση πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, να βάλει τα καλάθια. Ο Πολυτάρχου θα κερδίσει το φάουλ, αφού έχει συμπληρώσει ήδη 5. Η ομάδα της Νιαρής θα πάει στις βολές.
Σταρ που είναι αυτός που κλέσει. Τις βολές η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιά σε δύο συμπληρωμένα έχει, η ομάδα του Νίαρης έχει. Άλλη μία βολή. Μέσα. Μπορεί να το δείτε από το ράδιο FIBA, μπαίνει στη σελίδα και το παρακολουθείτε live το παιχνίδι για τα play-off. Είπαμε σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Θα κριθεί στις δύο νίκες, δεν μετράνε οι νίκες του πρωταθλήματος. Απλώς το ήταν εκεί ο Τελειόπουλος που αστόχησε και τώρα ο Πολυτάρχου. Πολυτάρχου έξω στο τρίποντο εκεί, θα κάνει για τρεις με πίεση τον εκεί. Αστοχή, rebound εκεί, παίξει αριστερά. Ακόμα δεν έχει αστοχήσει σε τρίποντο η ομάδα που υπαγκάσει και τώρα σημαντείται σήμερα. Καρανάλιος εκεί, σταματάει. Η μπάλα φέρνει τώρα, θα προλάβει όχι. Λάθος εκεί από τους παίκτες της Νέα Ρίστ. Η μπάλα είναι για τον Εθνικό Λιβαδιάς. Δεν στεναγαστήκανε καλά εκεί. Η μπάλα είναι απ' έξω, θα επαναφέρει ο Πολυτάρχου. Ο Γαρμπής, ο playmaker εδώ του Εθνικού Λιβαδιάς τώρα είναι αυτός. Ο Εθνικός Λιβαδιάς τώρα, ο playmaker εκεί. Ο Λιόπουλος, Γαρμπής, μπει κάτω την ακέτα, κλείνεται εκεί απ' έξω τώρα. Τρεις τώρα, να δούμε, θα είναι εύστοχο, όχι, έξω, αστοχή. Πέμπτο σερή τρίποντο η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς που αστοχή. Το σκορ παραμένει 13-18. Κουπίδης θα μπει μέσα, αλλαγή και το 13 ο Ντάλης για την ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Φωτιάδης εκεί τον γκολ. Εδώ έχει σταματήσει. Για το φάουλ. Τρίτο φάουλ. Η ομάδα που έχει κάνει το ομαδικό του Λιβαδιάς. Και η παίκτος τώρα έχει βρει στο πόδι. Θα ανανεωθεί ο χρόνος στα 14. Είπαμε ισοφάρισε η ομάδα του Κιθερώνα Καπαρέλου για το τελικό κυπέλλου Βιωτίας είναι το παιχνίδι. Άω η Πάτου Κιθερώνα Καπαρέλου είναι στο 1-1. Είχε προηγηθεί ο Αλμπάνης και γράφει το 0-1. Ισοφάρισε ο Φωτιάδης 1-1. Είμαστε τώρα εκεί, θα επαναφέρει εκεί ένα καλάθι, πολύ δύσκολο, καλάθι και φάουλ. Από κάτω ήρθε σε γύρα ο παίκτης εκεί της Νιαρής. Ένα δύσκολο καλάθι έβαλε και το καλάθι πήρε και το φάουλ το 8. Ο Δέγλας. 13-20 μπροστά η ομάδα της Αρίστ. 7 πόντου. Αστοχή. Πάοδο του Πρωτοπαλίδης. Και τώρα η ομάδα τους, του Λοφικού Λιβαδιάς είναι στην επίθεση. Ο παίκτης εκεί το 11. Τώρα για τρεις. Θέλω να είναι πρώτο εύστοχο. Όχι, ούτε τώρα. Το 15 ήταν ο Μαντζόρης. Ο Μαντζόρης γρήγορα στην επίθεση. Εκεί θα σταματήσει τώρα για φάουλ. Δύο βολές αφού έχει συμπληρώσει τα 5. Και η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Ο Δέγλας είναι αυτός στις βολές, το 8.
13-21. Μπροστά είναι η Αρίς. Ο Δέγλας, ο Πεξιάρης έχει και μία τον αγωνί. Μέσα 12 δεύτερα όλα η επίδεση 12 δεύτερα για την ομάδα του Γιώργου Βαδιάς. Εδώ φάουλ. Το φάουλ που θα κερδίσει ο Μαυροκεβαλίδης και θα πάει στις βολές. Θέλει 6 δευτερόλεπτα ακόμα να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Και ο Λουκάς ο Μαυροκεβαλίδης στη δυνατότητα να μειώσει το σκορ αν ευστοχεί στις δύο βολές. Μέσα 14-22 μειώνει η ομάδα του. Και 6 δευτερόλεπτα για την ομάδα. Μέσα και η δεύτερη. Αλλαγή θα βγει ο Μαρτοβαλίτης, θα μπει το 9 ο Καρακατσάνης. Τσάμις. Γρήγορα τώρα ο Μαρτοβαλίτης να μπει στην επίθεση. Εκεί θα κάνει το σουτ. Χειρότερο ήταν, διασκύλεσε όλο το γήπεδο, κάποιος δεν μπορούσε να το σταματήσει, όχι μόνο αυτό, έβαλε και το καλάθι. Το 8 ο Δέγλας έχει και μια συγκληρωτική βολή, 15-24 και μια βολή και 1,4 να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Δέγλας είναι αυτός που πέτυχε το καλάθι, έχει και μια συγκληρωτική βολή. Έξω, γρήγορα εκεί το έντρο αυτή την μπάλα. Πρώτη περίοδος που βρίσκει μπροστά με 15-24 την ομάδα την Ιαρίστ. Ερχόμαστε σε 2 λεπτά για τη δεύτερη περίοδο. Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι του Ράδιο Θήβα εδώ από το κλειστό γυμναστήριο Διστόμου για τα play-off. Εθνικός Λιβαδίας Νέα Ρίστ 15-24. Η ομάδα του Λιβαδίας επιθετικά πρέπει λίγο να ανεβάσει ταχύτητα και στην άμυνα όμως να είναι καλή. Ο Καρακατσάνης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Γκάρμπης. Κατεβάζει τώρα. Δημητριάδης Πολιτάρχου. Δημητριάδης Πολιτάρχου. Γιατί ήταν τρεις, όχι. Εκεί λάθος πάσα. Στην επίδεση ομάδα της Νεαρίστ. Το 8. Ο Δέγλας. Όλα τα λάδια. Εκεί τον Καραχάλιο, πρώτο ομαδικό φάουλ.
στην δεύτερη περίοδο είμαστε. Ο Μαυροκεφαλίδης για πολύ λίγο είχε βγει, μπήκε πάλι. Θα πάνε να φέρουν τώρα απ' έξω οι παίκτες της Νιαρής. Αστοχή, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα εκεί, το 7 ήταν ο Τηλιόπουλος, αστοχή όμως. Γρήγορα ο Πολυτάρχου κατεβάζει. Ο Πολυτάρχου κάνει φάουλ και θα κερδίσει το φάουλ, παίκτης εκεί του Εθνικού Λιβαδιάς, που ζητάει κάτι παραπάνω. Ο διαιτητής έχει δώσει ένα φάουλ απλό. Η μπάλα θα παραφέρω να παίξω τώρα οι παίκτες του Εθνικού Λιβαδιάς. Κάτω από τη ρακέτα γίνεται Πολυτάρχου. 7 δευτερόλεπτα. 7 για 2, όχι. Θα δούμε να πάνε στο σούτ. Αν δώσει 2 βολές, 2 βολές. Ο διαιτητής λέει να πάνε στο σούτ, 2 βολές. Δεν του, η μπάλα δεν του κατοχωρεί να πάρει το μεσοτρίποντο, 2 βολές. Ο Πολυτάρχου. Άλλη μία για τον παίκτη του Εθνικού Λιβαδιάς στον Πολυτάρχου. Καρακατσάνης Γαρμπής για
3 για να δούμε. Θα το πρώτο, όχι, ούτε τώρα. Άστο. Ριμπάλ και γρήγορα συνεχίζει. Για 3 τώρα για να παίξει ο Ρίση μέσα. Το 10. Πιπίδης. Εδώ λένε για 2, θα δούμε τώρα. Ακούσε γραμμή, ο διετής θα δώσει 3. Η μπάλα για τη μία Ρίση. Το 18-29 τώρα. Φωνάζουν εδώ για το προηγούμενο καλάθι του Παχτού σε γραμμή για 2 δίτσιμο δόση πλήση. Επαναρχόμαστε ένα λεπτό. Επανερχόμαστε μετά το time out. 7 λεπτά να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Η ομάδα του Νικού Λιβαδιάς είναι πίσω με 18-29. 10, ο Κουπίδης μεγαλώνει και άλλη διαφορά, 18-32, η ομάδα του Εσβού Λιβαδιάς τώρα είναι στην επίθεση, πολύ εύστοχη στα τρίποντα, η ομάδα του Εσβού Λιβαδιάς όχι όμως, φάουλ τώρα που κερδίζουν οι παίκτες του Εσβού Λιβαδιάς, 3 ομαδικά φάουλ έχει κάνει η ομάδα, νεαρής 1 η ομάδα του Εσβού Λιβαδιάς, 18-32, πίσω στο σκορ. Με πολλά εύστοχα τρίποντα και ελεύθερα οι παίκτες Νιαρής. Πολυτάρχου επαναφέρει. Δημητριάδης. Τρεις για να μην θέλω, όχι, ούτε τώρα δεν είναι. Πολύ άτυχη ομάδα εδώ στα τρίποντα. Και γρήγορα, γρήγορα να πει μπροστά ο παίκτης εδώ. Γυρνίζει όμως Πολυτάρχου. Πολυτάρχου πλέμε και τώρα του Λιβαδιάς εκεί. Ελεύει, περνάει, θα βγει και κερδίζει και το φάουλ. Να δούμε στο σούτ ήτανε. Για 2 βολές. Ο Πολυτάρχου ήταν στο σούτ, θα πάει για 2 βολές. 4 ομαδικά φάουλ έχει η ομάδα της Νιαρής. 1 η ομάδα του Λιβαδιάς και ο Πολυτάρχου είναι αυτός που εκτελέσει τώρα τις βολές. 6 λεπτά να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ παραμένει 1-1 αφού στέλνετε τα νήματα εδώ για το τελικό κυπέλλου ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Κιθερώνα Καπαρέλου και το ΑΟΠΑΤΟΥ είναι στο 1-1 μέσα. 19-32, προηγήθηκε και με τον Αλμπάνι ομάδα του ΑΕΠΑΤΟΥ, σοφάρισε ο Φωτιάδης 1-1. Δύο στις δύο, 20-32, 12 πόντους χωρίζουν τις δύο ομάδες μπροστά η ομάδα της Νιαρής. Κάνει προσπίση, κάνει για 2 το σουτ μέσα.
20-34 με πολλές προπίσεις, με πολλές άμυνες πάνω του, όμως ευστόχησε στο καλάθι. 20-34 η ομάδα τώρα είναι το Μιλού Λιβαδιά στις δύο Σταυροκαφαλίδης. Είναι στη ρακέτα και πρέπει να κατευθεί. Κόβεται με φάουλ. Με φάουλ ο Μιλού θα πάει στις βολές. Μέσα η πρώτη. 21-34. Με πολύ περιθώριο τρόπο μέσα και η δεύτερη. 22-34. Βρίσκουν καλάθια πολλά δύσκολα και εύστοχα η ομάδα του Νιαρίς. Η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς πρέπει να είναι πιο πιεστική άμυνα, να παλέψει για να μειώσει το σκορ. Εδώ φάουλ επιθετικό που κάνει ο παίκτης του Δημητριάδης πάνω στο παίκτη του Νιαρίς, επιθετικό φάουλ. Παραμένει 4 λεπτά και 52 θέλετε να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και η ομάδα του Ντούλη Παγιά στην επίθεση Γαρμπής. Ούτε τώρα. Πρέπει να έχει 8 τρίποντα και δεν μπορεί. Ο Κουτίδης έκανε τις προσκλήσεις, όμως εκεί έκανε τα βήματα με καλή άμυνα που ήταν ο Μαρκοφαλίδης, τον ανάγκασε να κάνει τα βήματα. Απ' έξω θα επαναφέρουμε τώρα. Ο Γαρμπής είναι αυτός που παίξει στο playmaker. Το Εθνικό Λιβαδιά θα κατεβάσει. Από Κεφαλίδης εκεί. Δημητριάδης. Γαρμπής. 8 δευτερόλεπτα. Πολυτάρχου, Γαρμπής, πρέπει να σουτάρει κάποιος 2-1. Έξω, rebound εκεί, κερδίζει τώρα. Ανανεώθηκε ο χρόνος. Πολυτάρχου. Εκεί δεν μπορεί να κάνει καλή πάσα, στο Μαρκεφαλίδη. Είναι στην επίδεση τώρα η ομάδα της Νεαρής. Και το καλάθι, το rebound για να δούμε, κερδίζουν πάλι οι παίκτες της Νιάρης, το 13 ήταν ο Δημητρίου. Για τρεις με πίεση εκεί, μέσα τι έβαλε. Κολλημένο του πάνω με καλή άμυνα και φτώξε στο τρίποντο, 22-39. Η ομάδα της Νιάρης εδώ στο 3 λεπτά που μένει το λόγο στο δεύτερη περίοδο, πολύ εύστοχη στα τρίποντα. Η ομάδα του Λιβαδιάς πρέπει να το προκεφαλίδι. Δεν έχει ευστοχής ακόμα σε τρίποδο. Μαύρο κεφαλίδι είναι εντός πεταλής της βολές.
Καραβαλίδης. Μέσα. Μέσα και η δεύτερη. 24-39, 2 λεπτά και 59 χρόνια να τελειώσει η δεύτερη περίοδο. Η Νέα Ρίσσα έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτά τα 18-19 λεπτά που παίρνουμε συνολικά. Πάλα τώρα ο διαιτητής έχει δώσει. Να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές εδώ. Είναι απ' έξω για την Νιαρίς. Έχει άλλα τρία φάουλ να δώσει. Ο Καριστινός με 8 στα τρίποτα έχουν το ευτοχίσει παίξει εδώ. Δεν παίρνει το καλάθι για πάρει το φάουλ. Επίθετο στο αδελφής. 24-42 η ομάδα της Νέα Ρίσσα έχει φύγει στο σκορ ψηλά. Δύο λεπτά και 20 δευτερόλεπτα να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Δύο περίοδος η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς που δεν έχει κάνει το καλό παιχνίδι. Στην άμυνα που βασίζεται οι 42 πόντους είναι πάρα πάρα πολύ που έχει δεχτεί. Ο Γαρμπής είναι αυτός που θα εκτελέσει δύο βολές. Έξω η πρώτη, παραμένει το 24-42. Μέσα η δεύτερη. 25-42. Η ομάδα δεν αρέσει τώρα. Λέμε και θα κατεβάσει το λόγο Δέγλας. Πέντε ομαδικά φάουλ η ομάδα Νέα Ρίσσα. Από τη σκληρή άμυνα που παίζει η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς είναι στα 2. Δημητριάδης. Μέσα. 26-42. Μέσα και η δεύτερη. 3 μόνο σήμερα μέσα, είπαμε ελεύθερα σουτ, πολύ ελεύθερα ο παίκτης εκεί το 9 ήταν Αουτερβάλ. Ο Αουτερβάλ 27-45 ανεβάζει ακόμα περισσότερη διαφορά. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ το 3 ο Πλεμέκερ, ο Γαρμπής. 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και το πρώτο ημίχρονο.
Έξω, παραμένει το 27-45. Μέσα η δεύτερη. 28-45, 1-23 να τελειώσουν η δεύτερη περίοδο και το πρώτο μήχρονο και τώρα... Να κερδίσει το φάουλ, δεν έχει δικαίωμα για πολλές ομάδες να ρίξουν, είναι το τρίτο ομαδικό για την ομάδα τώρα και γρήγορα συμμετείχνει στην άλλη μας. Κλείνεται κάτω, κάτω, κάτω από το λεωδιωτής. Χάουζ ήταν η μπάλα. Η μπάλα όμως είναι για την ομάδα του Νικού Λιβαδιάς. Δεν έχει δώσει όλα απ' έξω. Ο Ντάνης είναι αυτός που τα επαναφέρει. Για τρεις, ούτε τώρα, για να ούτε τώρα, όχι. Πολλά να σου δώσω τρίποντα. Για να εδώ κλέπουνε, παιδιά, μαυροκεφαλίδι. Δεν θα μπορέσει. Δεν πήρε και καλή πάσα. Και γρήγορα τώρα μας κάνει στην επίθεση. Κάνει το σουτ για δύο, φοβούνε, rebound εκεί γύρω, Πολυτάρχου, Πολυτάρχου. Τρέχει, είπαμε, 21 δευτερόλεπτα, 19 να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Θα μείνει και πολύ, πολύ λίγο χρόνος. Πολυτάρχου για τρεις, για να δούμε, ούτε τώρα. Χάθηκε, και αυτό το σουτ. Γρήγορα η ομάδα θα βάλει στην πολύ ωραία εκεί, ένα, αλλάξαμε την μπάλα. 45 μπροστά η ομάδα, τέλος του δεύτερου χρόνου και του πρώτου ημιχρόνου. 28-47, ένα πρώτο ημίχρονο όχι καλό για την ομάδα του Νικού Λιβαδιάς. Πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο να είναι πιο πιεστική, να κάνει πιο καλή την αμυνά της και επιθετικά. Επανερχόμαστε σε 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
βαγιά σα από το κλειστό γυμναστήριο δικό μου. Δεύτερο ημίχρονο, 28-47, 19 από την Πέρβα. Δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει τώρα η ομάδα μια αριστερά. Τώρα ναι. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Εθνικού Λιμαντιάς είναι 19 πόντους πίσω. Πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μην χάσει το πλεονέκτημα έδρας αυτό που έκανε μεγάλο εδώ να κατακτήσει σε όλη την χρονιά. Παύλος Εφανίδης πήρε το rebound. Να πούμε πληροφορίες ότι ο τελικός κυπέλλου Βιωτίας έχει διακοπεί στο ημίχρονο. Εκεί κάποιο πρόβλημα με τον διαιτητή εκεί στον γκολ του ΑΟΙ Πάτου. Μαυροκεφαλής θα δούμε αυτό το σουτ. Ούτε τώρα. Να πούμε ότι με τον γκολ του ΑΟΙ Πάτου στις καθυστερήσεις το 1-2 διαμαρτύρονται πολύ φύλαθλοι και παράγοντες του Κιθερώνα Καπαρελίου για το 1-2 που έκανε η ομάδα του ΑΟΙ Πάτου. Ο διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι. Έχουμε διακοπή 25 λεπτά. Θα έχουμε ενημέρωση για να πούμε για την συνεξέλιξη του παιχνιδιού αυτού. Έχουμε διακοπή στο ημίχρονο. Ήταν 1-2 μπροστά η ομάδα του ΑΟΙ Πάτου προηγείται. Αλλά έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους του Γιώργου Καπαρελίου για το δεύτερο γκολ. Εδώ 28-49. Δούμε τώρα οι παίκτες εκεί τώρα το. Εκεί ο χρόνος, έμεινε η μπάλα στα χέρια του παίχτη. Το 49, είμαστε στην τρίτη περίοδο. Για δύο, μέσα τα μπλόκια μέσα. 28-51, όπως ξεκίνησε η ομάδα της Νεαρής, τελείωσε το παιχνίδι, έχει και έχει ξεκινήσει επιθετικά και στην άμυνα αλλά και στην επίδεση. 28-51, έχει ξεφύγει το σκόρ, η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς έχει χρονό αλλά πρέπει να κάνει μεγάλη μεγάλη προσπάθεια. Καρμπής, εδώ θα κερδίσει το φάουλ ο Λουκάς Μαρκεφαλίδης. Έξω επαναφέρουνε τώρα. Καρακατσάνης. Καμπής. Για τρεις, για να δούμε το πρώτο τρίποντο. Μέσα. Επιτέλους. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο. Σχεδόν μετά από 22 λεπτά η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Πάνω από 10 ήταν όλα έξω. Εδώ έχουμε φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες αρίστα. Η μπάλα έχει βγει, θα πάει στις βολές. Το σκορ έχει γίνει 31-51 στους 20 πόντους. Το φάουλ το 13 είναι ο Δημητρίου. Που κέρδισε το φάουλ. Τα ομαδικά είναι 2 για την ομάδα. Ένα για την Νεαρής και τώρα ο Δημητρίου είναι στις βολές. Έχει δύο βολές. Έσπαγε η 31-52. Εδώ η μπάλα στο rebound. Η βολή χάθηκε και η μπάλα είναι επίθεση τώρα για την ομάδα του Νίκου Λιβαδιάς. Και θα επαναφέρει απ' έξω το 9. Ο Καρακατσάνης, ο παίκτης που ευστόχησε μετά από σχεδόν 12 τρίποντα που είχαν οι παίκτες του, ήταν έξω, ευστόχησε αυτό στο πρώτο. Και τώρα η ομάδα της Νίκου Λιβαδιάς είναι στην επίθεση. Ο Πολυτάρχου τώρα έξω από το τρίποντο. Θα βγάλει μια πάσα δεύτερο τρίποντο. Για να δούμε, θα είναι μέσα, όχι. Ο Δημητριάδης ήταν αυτό στο 95. Thank you.
Αλή Γαρμπής, Μαυροκεφαλίδης, Πολυτάρχου. 9 δευτερόλεπτα ακόμα έχει, μόνο 7-8. Πρέπει να σουτάρει τώρα και μπαίνει μέσα στη γη. Θα δούμε, θα κάνει το σουτ, θα κερδίσει το φάουλ όμως, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Ο Πολυτάρχου είναι, κέρδισε το φάουλ. Θα πάει και στις δύο ελεύθερες βολές. Πολυτάρχου. Μέσα. 32-52. Τέσσερα ομαδικά η ομάδα γρήγορα του Κουλιβαριάς, δύο έχει μια ρίση, 6 λεπτά και 31 λεπτά να πούμε. Ένα από εύκολο καλά του Μιχάκη, ο Πέκτης, μια ρίση. Γαρμπής. Γαρμπής τώρα, θέλει να σουτάρει γιατί Μαυροκεφαλίδης, όχι. Μαυροκεφαλίδης θα πει με στην ρακέτα, θα δεχτεί, θα δεχτεί το στόπ. Αλλά εδώ να δούμε αν είναι και το φάουλ. Βολές, αν ήταν πάνω στο σούτ, πάνω στο σούτ να προσθέτει της. Δύο βολές ο Λουκάς ο Μαυροκεφαλίδης. 6 λεπτά και 17 θα να λιώσει η τρίτη περίοδος του Θεοδρόμου, 33-52. Έξω τώρα για την ομάδα του Εθνικού Πειραιώ, Εθνικού Λιβαδιάς. Γαρμπής, Πολυτάρχου. Ο Πολυτάρχου τώρα που ψάχνει έξω τίποτα, έχει χρόνο η ομάδα πολύ, έχει 13 δευτερόλεπτα. Γαρμπής. Μαυροκεφαλίδης. Γαρμπής. Για τρεις ο Γαρμπής. Όχι ούτε τώρα το rebound εκεί. Θα κάνει φάουλ ο Μαυροκεφαλίδης. Αν είναι το πέμπτο τώρα συμπληρωμένο θα πάνε συμβολές. Οι διαιτητές εκεί συζητάνε για το φάουλ. Συζητάνε για το φάουλ τώρα. Το φάουλ είπαμε αντιληπτικό εδώ.
αντιαθλητικό, δεν είναι. Δύο βολές εδώ θα εκτελέσει η Μαλαμπέτσο. Το 8 ο Δέγλας. Και η μπάλα απ' έξω, αφού ήταν αντιαθλητικό το φάουλ, το 8 ο Δέγλας επαναφέρει. Μεγαλώνει το 35-54, είναι 5 λεπτά να δώσει την περίοδο και έχει και δύο βολές. Ο παίκτης εκεί της Νεαρής. Ο Καραχάλιος είναι. Τώρα η ομάδα του Εθνικού Ιουαδιάς Γαρμπής. Διαλύουμε για τρεις τώρα. Στο χείμα ο Βετοφαλίδης εκεί θα κερδίσει το φάουλ. Στο rebound προσπάθησε. Θα πάει και στις βολές. Έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά και η ομάδα της Νεαρής. 4 λεπτά και 44 λεπτά να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 35-55 μπροστά η ομάδα της Νεαρής. Ο Μαράντος και τώρα θα κατεβάσει και την μπάλα. Γαρμπής εκεί του λέει άπνο. Ο Γαρμπής και κάνει γρήγορα. Το 21 ο Μαράντος. Το φάουλ είναι και βολές αφού έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και 2 ομάδες. Το 8 ο Δέγλας.
37-56. Εκεί στους 18-20 πόντους είναι η διαφορά. Δεν έχει πέσει πολύ. Η ομάδα του Εθνική Λιβαδίας τώρα είναι στην επίθεση του Κεφαλίδης. Έχει και την μπάλα έξω από το τούμπο για τρεις θα σουτάρει. Μέσα μετά από πάρα πολλές προσπάθειες ο Κεφαλίδης θα ευστοχίσει 30-40-57. Κατεβάζει 17. Τις ελπίδες επαναφέρουν η ομάδα και του Δημήτρη Παναστού ήταν 20 και κατηβάσει διαφορά στους 40. Επαναρχόμαστε ένα λεπτό. Μετά το time out πανερχόμαστε εδώ από το κλειστό του διστόμου. Η ομάδα του Εγκού Λιβιαδία έχει μέσα 43-57. Και θα πάει στις βολές ο Καραχάλης, ο Καραχάλης είναι το 14. 43-58. 2 λεπτά και 32 ώρες να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Και γρήγορα τώρα η ομάδα του Λιβαδιάς είναι στην επίθεση, ο Μαδοκεφαλίδης διστάζει για τρεις, ανοίγει στο Πολυτάρχου, έξω, για δύο τώρα, μέσα, 45-58, μόλις για την διαφορά η ομάδα του. Κερδίσει το φάουλ, είπαμε συμπληρωμένα τα φάουλ θα πάνε για βολές τώρα και μια άλλη ομάδα. Πάλι ο Καραχάλιος, προηγουμένως εδώ στη μία αυτό και στην άλλη ήταν άστοχος.
8 παραμένει. Καραχάλιος έχει άλλη μια. Το 45-50 ακόμα παραμένει, έλα αυτό και 53 λεπτά. Η ομάδα του Μικρού Λιβαδιάς έχει ακόμα έχει προσπάθεια να επαναφέρει την μπάλα και να μειώσει, να κατεβάσει κι άλλο το σκορ. Παίκτης τώρα ο Κεφαλίδης για τρεις, για άλλο Θανάσα, όχι. Εκεί τώρα επαναφέρει, τώρα η μπάλα είναι για την ομάδα του. Ήταν άστοχο. Πολύ ώρα η ομάδα του Νιαρής στο 11, ο Ζήρος ανεβάζει στο 45-61, Πολυτάρχου. Μαράντος για τρεις, πολύ παροκεφαλίδη στο ελπάδο του Τσιλάδη, πολλά χάνεται. Και η ομάδα τώρα Νιαρής που έχει την μπάλα, ένα λεπτό να τελειώσει την περίοδο, 45-61 παραμένει. Δεν πήγε το τρίποδο και τώρα η ομάδα, ο Πολυτάρχου που έπρεπε να πάρει προσπάθειες. Εκεί χάνεται το καλάθι, ήταν φάουλ, τίποτα λέει. 8. Ο Δέγλας θα κατεβάσει. Μπάλα. 15 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα όλα για την ομάδα του Μικρού Λιβαδιάς που είναι στο πίσω με 45-61. Μια επίθεση που πρέπει να σκοράρει, να μειώσει το σκορ και άλλο ενώ και τώρα ο Γαρμπής, ο playmaker το 3, 10 δευτερόλεπτα, 9, Γαρμπής, για τρεις, όχι, Γαρμπής, 6 δευτερόλεπτα, θα πάνε στη ρακέτα, γυρνάει πίσω για τρεις ο Μαυροκεφαλίδης, εδώ μέσα, ό,τι το καλύτερο, 48-61 στο τέλος της λήξης. Στην τρίτη περίοδο ο Μαροκοβελίδης μείωσε σε 48-51. Ερχόμαστε σε ένα λεπτό για τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού.
100% τα είπα όταν παρακόμασταν, ξεκινάνε η τρίτη, η τέταρτη περίοδο και η τελευταία 48-61 είναι πίσω από την αρχή του παιχνιδιού η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς. Και τώρα πέρα αυτά τα 10 λεπτά να πιέσει. Πολυπάρκου, θα δούμε για τρεις. Κερδίζει πάλι, πάλι Πολυτάρκου, για τρεις, ούτε τώρα, κάθεται. Δύο τρίποντα, άστοχα, να βάλει τα καλά τα μεγάλα για να μπει πάλι μέσα μέσα. Πάρα το Μαυροκεφαλίδη. Πρώτο φάουλ, εδώ, θα επαναφέρει απ' έξω το 10 ο Κουπίδης. Στο σκορ με 48-69, 9 λεπτά να τελειώσει η τέταρτη περίοδο και το παιχνίδι. Ζαρμπής, Αυροκεφαλίδης, για τρεις, όχι, δεν πήρε την προσπάθεια, Ζαρμπής, 7 δευτερόλεπτα. Εκεί το συζητάνε για τη φάση την προηγούμενη. Οι διαιτητές συζητάνε για τη φάση του καλάθινου βάνου σαν μετρήσει. Το ταμπλό γράφει 48-60 όπως ήταν πριν. Έντονα ζητάνε για βήματα εδώ. Όπως δίνω ο διαιτητής στην γραμματεία, δούμε το καλάθι. Δεν θα μετρήσει, θα εξηγήσει. Θα εξηγήσει και στον προπονητή εκεί στην Αρίστα. Για βήματα θα είναι. Το καλάθι, εδώ τεχνική ποινή έχει δώσει. Τώρα εδώ
προσφέρει τώρα. Ούτε ο παίκτης τώρα, ο 9, αναφέρει με ένα Κατσάνι. Το σουτ μέσα με 12-2, μεγαλώνει πολύ διαφορά, 48-68, 67. 7 λεπτά και 40 να τελειώσει η τέταρτη περίοδος. Time out, παίρνει ο προπονητής. Βαδιάς, επαναρχόμαστε σε ένα λεπτό. Μέσα. 53-68. Όσο η ομάδα του Νέου Βαδιάς πιέζει να μαζέψει. Πολύ έξω, είπαμε. Η ομάδα της Νέας Ρίσης στα τρίποντα έχει βάλει πάρα πολλά σήμερα. Αυτή την κρατάει σε ψηλά σκορ. 53-70. Για τρεις τώρα. Μέσα ο Πολυκάρπης. Μειώνει σε 56.
70, αλλά θέλει άμυνα και μεγάλα καλάθια. Καλάθια από η ομάδα 24 με συγκλάει. Μένουν 5 λεπτά ακόμα. Θα πάρει και αυτό το τρίποντο, όχι, άστοχο. Σχεδόν δεν έφτασε μπάλα καθόλου στο Σεχάνη. Καραχάλος. Είπαμε, η σειρά θα κρεθεί στα δύο παιχνίδια. Όπως η ομάδα του Γιουλβαζιάς είχε το πλεονέκτημα έδρα, θα δούμε αν θα το σπάσει. Είναι πολύ κοντά, είναι μεγάλο το φάουλ. Εδώ φάουλ. Αλλά και ο χρόνος υπάρχει. Όμως λεπτά και 34 θα τελειώσει η τέταρτη περίοδο αλλά και το παιχνίδι. 56-72 μπροστά η ομάδα της Νέα Ρίστ. Θα επαναφέρει τώρα απ' έξω. Άμυνα, ευστοχούν στα τρίποτα και ανεβαίνουν και άλλη διαφορά, 58-78 στους 20. Πολυτάρχου που με τα καλάθια του θέλει να κρατήσει αλλά δεν μπορεί και μόνος του. Εκεί τώρα ευστοχούν και μόνο τώρα μια άλλη να βγει. Thank you.
λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, 58-78. Μπροστά η ομάδα της Νιαρίστ. Όλο το παιχνίδι ήταν μπροστά με 15, με 20, με 18, τώρα είναι στους 20, θέλει 2 λεπτά. Και 22 δευτερόλεπτα, πάρα δύσκολο. Τώρα βλέπουμε ότι εκεί πρέπει να κάνει τη μεγάλη αντεπίθεση για να φτάσει κοντά, αλλά 20 πόντι θα δούμε αν μπορούν να καλυφθούν. Ο Καρακατσάνης επαναφέρει. Δυσκολεύεται να βρει τώρα, βρίσκει τον Γαρδί. Μαυροκεφαλίδης θα κάνει την προσποίηση, ωραία εκεί το καλά. Να δούμε. Δεν θα πάρει το καλά το φάουλ. Ο παίκτης στο 9 ήταν ο Καρακατσάνης. Ο παίκτης, δύο ελεύθερες βολές. Ο Καρακατσάνης έξω η πρώτη. Το 58-58 παραμένει. Έξω και η δεύτερη. Δύο άστοχες βολές. Η ομάδα της Ιαρής τώρα είναι στην επίθεση. Το 5. Ο Καριστινός, που είπαμε θα παίξει και με το χρόνο, είναι στους 22 λεπτά ακόμα, 58-78. Κουπίδης για 3, έξω, Μαρκαλής δεν μπορεί να πάρει το rebound. Οι παίκτες έτσι ανανεώσανε την επίδεση. Και τώρα ο παίκτης εκεί. Εδώ έχασε μόνος του το lay-up ο Καρακατσάνης. Το 58-78 παραμένει. Η ομάδα της Νιαρές, όπως φαίνεται, θα κάνει το 1-0 στις νίκες. Είπαμε στις 2 είναι για να περάσει στον επόμενο γύρο, για να πας στους τελικούς, εκεί που είναι το άλλο ζευγάρι, τα Γιάννενα με τα Τρίκαλα. Η ομάδα των Λιβαδίας πρέπει το επόμενο παιχνίδι που θα δώσει είναι καθοριστικό, πάλι με την Ιαρίς το Σαββάτο στην Αθήνα. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε νίκη, η ιδέα λέω αν κάνει και μία ήττα θα έχουν τελειώσει, αφού πάμε στις 2 νίκες για να πάσει στο επόμενο πλέον. Καραχάλιος, έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 58-79. Και τώρα εδώ του Εθνικού Λιβαδιάς σε βγαλέψω για 3. Να στοχούν σε, όπως και σε πολλά τρίποτα έχουν αρχίσει. Πολλά τρίποτα όπως το αυτόφισε τώρα οι παίκτες εδώ του Εθνικού Λιβαδιάς. Στην επίδεση ομάδα της Νιαρής. Για 3. Έξω και το σύγκρονο αυτό. Η ομάδα της Νιαρής θα κάνει το 1-0 στις νίκες. Θέλει άλλη μία για να πάει στον επόμενο γύρο. Που αυτό είπαμε το Σαββάτο θα παιχτεί, η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς πρέπει το Σαββάτο να συνταχθεί να παίξει την έδρα της Νιαρής και εκεί με νίκη να φέρει πάλι το παιχνίδι εδώ την Τετάρτη για να έχει τις ελπίδες να περάσει στην επόμενη φάση. Η ιδέα λέω αν κάνει την ήττα θα μείνει εκτός των play-off. Εδώ δεν θα κάνουν επίθεση, η ομάδα της Νιαρής θα πάρει την νίκη με 58-79.
Ο χρόνος εδώ βλέπετε δεν είναι επίθεση. Τελικό αποτέλεσμα από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Διστόμου. Εθνικός Λιβαδιάς, μία ρίστ 58-79. Κάνει το 1-0, είπαμε, θέλει δύο νίκες η κάθε ομάδα να κάνουν δύο σπίλους. Η ομάδα μία ρίστ έκανε την αρχή. Έχει πάει στην έδρα το Σαββάτο. Είναι στην Αθήνα το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 58-79 από τον Γιώργο Πέτρα στην κάμερα και τον Βαγγέλη τον Μακρύ. Ένα καλό βράδυ.